Λοιπόν, είμαι χαρούμενος με μία πολύ ευχάριστη είδηση, η οποία μας κάνει περισσότερο αισιοδόξους σε σχέση μάλιστα και με αυτά που είπα στο κήρυγμα, ότι δυστυχώς στον καιρό μας είμαστε όλοι πολύ μικροί, δεν έχουμε μεγάλους. Ο Θεός δεν αφήνει και εμφανίζει φωνές ισχυρές. Μας εμφάνισε τον Αρτέμιο, τον επίσκοπο του Κωσόβου, τον διεχθόντα και καθερεθέντα από την Σύνοδο της Στριβικής Εκκλησίας, νέο ομολογητή, ο οποίος δεν υπελόγησε τίποτε, ούτε την κατακραυγή, ούτε τις καθαιρέσεις, ούτε τίποτε, και είχε το χρυσοστόμιο θάρρος να πει ότι εγώ δεν αναγνωρίζω αυτές τις αποφάσεις, είναι αντικανονικές και παράνομες, και εγώ είμαι ο κανονικός επίσκοπος Κωσόβου. Εν πλήρη δικαίω. Μία εκκλησία αυτοκέφαλη, διοικουμένη από σύνοδο, από ιεραρχία, παρανομούσε και προκαλούσε εκείνη σχίσμα. Και ένας επίσκοπος μόνος, διοκόμενος, συκοφαντούμενος, με συκοφαντίες παρόμοιες με αυτές που υπέβαλαν τότε και εναντίον των Αγίων Πατέρων, διασώζει την Ορθόδοξη Ομολογία και την Ορθόδοξη Πίστη στη Σερβία. Ο Αρτέμιος, όπως και άλλες φορές σας είπα, και άλλη φορά σας είπε, έστειλε δύο επιστολές προς τους απανταχού της γης Ορθοδόξους Επισκόπους. Μία με την οποία αναλύει τα παθήματά του και το άδικο του διωγμού του. Την ίδια επιστολή με το ίδιο περιεχόμενο έστειλε και στους ηγουμένους πολλών Ορθοδόξων μοναστηριών. Έχει στείλει τις επιστολές τώρα εδώ και δύο μήνες και εγώ έλεγα μέσα μου, δεν θα βρεθεί ένας επίσκοπος να απαντήσει. Να πει ότι έχεις δίκιο, αδελφέ, είναι αντικανονική και άκυρη η δίωξή σου, εσύ είσαι ο κανονικός επίσκοπος Κωσόβου, η αδικούσα είναι η σύνοδος, η αντικανονικός ενεργούσα, και περιμέναμε να εκδηλωθεί κάποια τέτοια κίνηση. Η χαρά είναι διότι εκδηλώθηκε κατά πολύ ισχυρό τρόπο, πατερικό τρόπο και πολύ κατοχυρωμένο τρόπο, και η φωνή αυτή είναι πάλι του Μητροπολίτου Πειραιός. Δόξα τω Θεώ. Άλλος ομολογητής, όχι μόνο ο Αρτέμιος, και ο Πειραιός ομολογητής. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα γράμμα του Πειραιός, δεν ξέρω αν όλο ή μέρος. Έγραψε γράμμα πάντως ο Πειραιός, το οποίο γράμμα λέει τα εξής. «Μεταφά του πόνου, πικρίας και οδύνης εδέχθην και ανέγνωσα τα αποσταλέντα μη ημέτερα έγγραφα με ύψιλον», προς τον Αρτέμιο απευθύνεται, «τόσον προς την διαρκή Ιερά Σύνοδο της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, όσον και προς τους απανταχού της γης Ορθοδόξους Ιεράρχας, τους συγκροτούντας», και αυτό είναι πολύ σημαντικό, «τους συγκροτούντας προς όλους τους επισκόπους, μετά των υπ' αυτούς ποιμνίων την μίαν Αγίαν Καθολικήν Αποστολικήν Αδιαίρετον Ακοινοτόμητον Εκκλησίαν του Χριστού». Δεν είναι μόνοι τους οι επίσκοποι που συγκροτούν την Εκκλησία, μετά των υπ' αυτούς ποιμνίων. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν ερήμην των ποιμνίων. Μερικές φορές όμως εμείς τους αφήνουμε και κάνουν ό,τι θέλουν. Και εμείς σιωπούμε, αδιαφορούμε. «Των συγκροτούντων μετά των υπ' αυτούς ποιμνίων την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Άνευ των ποιμνίων δεν είναι η Εκκλησία, η διοικούσα Εκκλησία, όπως πολλές φορές λέμε η Εκκλησία. «Και εν ταυτό ανέγνωσα επισταμένος και την υπαρίθμητάδε απόφασιν του ποινικού τμήματος του Ανωτάτου Αναιρετικού Δικαστηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρίου Πάγου, και πάνι ευλαβός και ευσεβάστος προάγομαι όπως αναφέρω εμεί τα κάτωθη». Πρόκειται περί της αποφάσεως του Αρίου Πάγου, η οποία αθώωσε τον συνεργάτη του Αρτεμίου, τον πατέρα Σιμεών, ο οποίος πολλές φορές εξέφρασε την επιθυμία να έλθει και εδώ και στο ναό μας, αλλά από υπερβολική διάκριση να μην προκαλέσει σε μένα προβλήματα, δεν έρχεται. Πόση διάκριση έχουν. Να μην αρχίσουν και λένε «μνημονεύω ήδη τον Αρτέμιο ως αρχιερέα, Αρτεμίου αρχιερέως, αν δουν εδώ ότι έρχεται και ο Σιμεών θα πει ο πατήρ Θεόδωρος τους φιλοξενεί αυτούς και τους ενισχύει εκεί». Και να μην διαδοθεί αυτό, αποφεύγει
ο πατήρ Σιμεών. Λοιπόν, ακραδάντος πιστεύω ένα και δημοσία ταπεινός διακηρύττω, με την 20ετή εμπειρία ενασχολήσεως μετά της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης ως εκκλησιαστικός ανακριτής και γραμματεύς των συνοδικών δικαστηρίων της Ελλαδικής Εκκλησίας, επί 20 χρόνια ο Πειραιός πριν γίνει δεσπότης ήταν ειδικός ανακριστής και γραμματεύς των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα δικαστικά. Ακραδάντος λοιπόν διακηρύσω εξαιτίας αυτής της εμπειρίας μου ότι η μετέρα Σεπτύπαν ιερώτης βάσει τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε κανόνα του απαρισμήνε με τους διαβάζω και κατά των Ευαγγελικών και Θείων Νόμων την χάνει ο κανονικός επίσκοπος της Αγιωτάτης Επισκοπής Ράσκας Πρισδρένης, Κωσυφοπεδίου και Μετοχίων, των καθημών ενεργηθέντων υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ελληνικής Εκκλησίας, δίχα κανονικού κατηγορητηρίου, χωρίς κατηγορητήριο, τον καθήρεσαν χωρίς τον κατηγορήσουν, και προσάψεως πραγματικών περιστατικών, κανονικών ανακρίσεων και διερευνήσεων κτλ. Λέει λοιπόν, λέει πάρα πολλά, για να μην σας το διαβάζω όλο, και στο τελευταίος καταλήγει. Δικαίως επικαλείστε τον Ιερών Χρυσόστομων και τον μαρτύριον και την μαρτυρίαν αυτού, διότι αναδεικνύεστε και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος. Δεν αρκεί να είσαι διάδοχος των θρόνων. Χειροτονούνται, 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 επίσκοποι, επίσκοποι, ανεβαίνουν, ανεβαίνουν. Καμιά αξία δεν έχει. Αν δεν είναι και τρόπον μέτοχος. Αν δεν μετέχουν και στη συμπεριφορά των Αγίων, οι θρόνοι δεν ωφελούν. Γι' αυτό ψάλλουμε και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος. Δεν φτάνει να είσαι διάδοχος των θρόνων. Πρέπει σε, εσύ λοιπόν που λέει ο Πειραιός, είσαι και θρόνων διάδοχος, αλλά και τρόπον μέτοχος των Αγίων Πατέρων και Ομολογητών. Κατασπαζόμενος την πάνσεπ των ημών δεξιάν και εξετούμενη τα στιλοποιηθείς της ημετέρας πανιερότητας λευκάς ευχάς κτλ. Όσοι μπορείτε, όσοι θέλετε να το δείτε, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο στη Ρομφαία. Μακαριότατε είναι οι Αρμένοι Ορθόδοξοι. Έκανα μία ανοίξη μέσα στο κήρυγμά μου. Και παραθέτει εδώ ο κύριος Τάτσης, παραθέτει δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου. Οι οποίες έχουν ως εξής. Οι δύο λαοί μας, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της Αρμενίας, είπε τα εξής. Οι δύο λαοί μας έχουν παράλληλους βίους. Έχουν ένα πολιτισμό που ανάγεται στους παλιούς χρόνους. Γνώρισαν και με πολύ πόνο και δυστυχία από τους ίδιους ανθρώπους αντιμετωπίζοντας κτλ. Όλοι μας έχουμε διαβάσει και έχουμε παρακολουθήσει την τραγωδία του αρμενικού λαού, τον ξεριζωμό του. Αλλά πιστεύουμε ότι και εσείς γνωρίζετε όσα έζησαν οι Έλληνες και με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκαν στη γειτονική χώρα. Αυτά είναι σωστά ιστορικά. Θέλω να σας πω στη συνέχεια. Και μάλιστα να σας ενημερώσω ότι μία πολύ έτσι τολμηρή φράση που είπε ο πρόεδρός μας της Δημοκρατίας, ο Παπούλιας, προς τον Αρμένιο πρόεδρο, ανευθυνόμενο στη γενοκτονία των Αρμενίων, ενόχλησε τόσο πολύ τους Τούρκους, διότι είπε ο βάρβαρος και αιμοσταγής γείτον έκανε το ίδιο σε εσάς και σε εμάς. Και δεν τους άρεσε το βάρβαρος και αιμοσταγής και δημιούργησαν διπλωματικό επεισόδιο εναντίον και προσπαθούν να κάνουν εμπάρκο τώρα, λέει, στον τουρισμό μας. Αυτά όμως στην ιστορία, την πολιτική. Τα εκκλησιαστικά τώρα, άλλο το ένα, το άλλο. Συνεχίζει ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτή είναι όμως η ιστορία και πρέπει στην ιστορία να κάνουμε εμβαθύσεις και να φιλοσοφούμε. Και το πρώτο που θα μπορούσε κανείς να σημειώσει είναι ότι αυτός ο λαός της Αρμενίας δέχθηκε και τις δυσκολίες και τις ξεπέρασε στηριζόμενος στην ίδια ορθόδοξη πίστη. Και ο λαός σας έμεινε χωρίς κρατική υπόσταση. Νομίζω ότι η συνεργασία μας, ιδιαίτερα ο σύνδεσμός μας με την ορθόδοξη πίστη, σας διάβασα μέσα στην Εκκλησία, δεν το ολοκλήρωσα, τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το σεβίρο των ευτυχή τους μονοφυσίτες. Κατάφερε και τους γλίτωσε για λίγο τους Αρμενίους και επανήλθαν πάλι στην δυσέβεια και στην αίρεση. Δεν ξέρει λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος όσα λένε οι Άγιοι Πατέρες για τον μονοφυσιτισμό. Δεν ξέρει πως είναι μονοφυσίτες οι Αρμένοι. Σίγουρα. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Δεν εμβάθυναν ποτέ, λέει, για εμβάθυνση στην ιστορία, να εμβαθύνουν όλοι τους στη θεολογία μας και στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων.
πώς ο Άγιος Φώτιος προσπαθούσε να μεταστρέψει τους Αρμενίους από τον μονοφυσιτισμό στην Ορθόδοξη πίστη και το κατάφερε. Ποιος από τους σύγχρονους εκκλησιαστικούς ηγέτες κάνει το ίδιο? Όχι μόνο δεν κάνει, αλλά ξέρετε ότι ακόμη και στον θεολογικό διάλογο που κάναμε με τους Αρμενίους, η Θεολογική Επιτροπή κατέληξε, και εκεί στηρίζεται ο Αρχιεπίσκοπος, κατέληξε ότι δεν έχουμε μεγάλες διαφορές με τους μονοφυσίτες, ότι και εκείνοι είναι Ορθόδοξοι. Παλαιότερα εγώ έγραψα δύο τευχίδια, ένα για την Ορθοδοξία των Αντιχαλκιδονίων, όλων των μονοφυσιτών, και ένα αυτό με το ίδιο ερώτημα που υπέβαλε ο Γιάννης τώρα, ο οποίος παραπέμπει στη δική μου μικρή αυτή μελέτη. Είναι οι Αρμένοι Ορθόδοξοι Μακαριότατε από κάτω οι θέσεις του Μεγάλου Φωτίου που γιορτάζει σήμερα? Τι λέει ο Μέγας Φώτιος? Πού φτάσαμε δηλαδή? Γιατί γιορτάζουμε τους Αγίους Πατέρας? Ο Μέγας Φώτιος μάλιστα είναι και προστάτης της Συνόδου. Τι θα πούν σήμερα που θα συγκεντρωθούν κάτω οι επίσκοποι μαζί με τους καθηγητάς των θεολογικών σχολών για να τιμήσουν τον Μέγα Φώτιο? Θα πούν ότι ακολουθούμε τη διδασκαλία σου, την οποία έχουν καταρρύψει και την έχουν καταστρέψει? Είναι λοιπόν να μην στεναχωρείται κανένας και να λέει ότι δεν έχουμε μεγάλους. Όλοι γίναμε μικροί. Και ευτυχώς που υπάρχουν κάποιες φωνές, σαν του Πειραιός, και κάποιες μορφές σαν τον Αρτέμιο, οι οποίες μας αναπαύουν. Τώρα, σας είχα υποσχεθεί ότι θα έκανα μία αναφορά ιδιαίτερη στο θέμα της βεβηλώσεως του Ιερού Ναού Αγίου Παντελήμωνος Αχαρνών. Για να μην προκαλέσω μεγάλη αναστάτωση, έχω γράψει ένα κείμενο για να ξέρω τι γράφω και τι θα πω, το οποίο βέβαια δεν φίδεται τόλμης, αλλά εμπλέκω το θέμα αυτό της βεβηλώσεως του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονος ως κορυφαίο γεγονός μιας κακής πορείας την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Έχουμε πολύ κακή πορεία, με πολλές βεβηλώσεις. Και για να μην φανεί πως κρίνω μόνον αυτό, κάνω μια αναφορά στις βεβηλώσεις της δεκαετίας. Ακούστε λοιπόν ένα κείμενο, θα κρατήσει αρκετά. Να έχετε υπομονή να το ακούσετε. Η πρώτη ενότητα είναι η βεβήλωση της Αγιωτόκου Ελλάδος στην αρχή της δεκαετίας. Η πρώτη δεκαετία της τρίτης μετά Χριστόν χιλιετίας αναμενόταν, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, ιδιαίτερα ενός Άγγλου βυζαντινολόγου του Ράνσιμαν, ότι θα αποτελούσε για την Εκκλησία, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, απαρχή θριαμβευτικής πορείας της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής, αφού ο κακοποιημένος και αιρετικός χριστιανισμός της Δύσεως, έτσι έγραφε ο Ράνσιμαν, είχε απογοητεύσει τους ανθρώπους, οδηγούσε και οδηγεί στην απώλεια πλήθος ψυχών. Η μόνη διαφαινόμενη ελπίδα και άγκυρα σωτηρίας ήταν και είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, που εκράτησε ανώθευτο το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ενηλωμένο σε πράξη ζωής από τους Αγίους Μάρτυρες, Οσίους και Διδασκάλους. Δυστυχώς, η εκκλησιαστική ηγεσία, σχεδόν στο σύνολό της, με μερικές εξαιρέσεις, αλλοτριωμένη και διαβρωμένη από την πανέρεση του οικουμενισμού, δεν διακρίνει πλέον μεταξύ αληθείας και πλάνης, ορθοδοξίας και αιρέσεως. Πιστεύει ότι η Εκκλησία υπάρχει παντού, ότι και οι αιρέσεις είναι εκκλησίες. Γι' αυτό και εξυφτέλησαν την Εκκλησία, καθιστώντας την μικρό και ισότιμο μέλος, την Εκκλησία, με την πανσπερμία των αιρετικών προτεσταντικών κοινοτήτων μέσα στο λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που είναι ουσιαστικά Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιρέσεων. Το ίδιο ισχύει και με την αναγνώριση του πανερετικού παπισμού ως αδελφής Εκκλησίας, του Πάπα ως Αγιωτάτου Επισκόπου Ρώμης, Πατριάρχης, Χριστόδουλος, Αγιώτατε Επίσκοπε Ρώμης, τον ομοιοποιήσαμε ως Επίσκοπο Ρώμης, και των αιρετικών τους μυστηρίων ως αγιαστικών και σωστικών, σύμφωνα με το υπογραφέν κοινό κείμενο του διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στον Παλαμάν του Λιβάνου το 1993. Εκεί αναγνωρίσαμε ότι τα μυστήριά τους, το βάπτισμα, είναι έγκυρα. Γι' αυτό δεν βαπτίζουν πολλοί αυτούς που προσέρχονται, αφού έχουν έγκυρο βάπτισμα.
Το δεχθήκαμε στο διάλογο ότι έχουν έγκυρα μυστήρια. Είχαν διαφανεί περί το τέλος της δεύτερης χιλιετίας κάποια σημάδια ορθοδόξου εφυπνήσεως. Αρκετές ορθόδοξες εκκλησίες είχαν αποφασίσει να αποχωρήσουν από το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, μεταξύ αυτών και η Σερβική Εκκλησία με υπόμνημα του Αρτεμίου το 1997. Ήταν έτοιμη η Σερβική Εκκλησία, παροτρινωμένη από τον Αρτέμιο, να αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τον οποίο τώρα τον έχουν. Ακολουθούσε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο δυστυχώς η Πατριαρχία Ειρηναίου επανήλθε στην μάνδρα των αιρετικών Προτεσταντών και εξακολουθεί να παραμένει μέχρι σήμερα. Το θέμα επίσης της επάρατης ουνίας οδήγησε σε όξυνση της σχέσης Ορθοδόξων και Παπικών και σε προσωρινή διακοπή του διαλόγου. Αυτό ήταν εκ Θεού ένα σημείο για την οριστική διακοπή όχι απλώς του ανοφελούς αλλά του καταστρεπτικού και επιζημίου αυτού δήθεν διαλόγου. Οι σχεδιαστές όμως της παγκοσμιοποίησης, της ενιαίας οικουμένης, τώρα την εποχή του Φωτίου είχαμε άλλη οικουμένη, την οικουμένη των Φράγκων και την οικουμένη του Ισλάμ, και μας πίεζαν. Και από εδώ και από εκεί το ίδιο έχουμε και σήμερα. Με τους μετανάστες σχεδιάζουν να μας ισλαμοποιήσουν. Από Ανατολή μας παίζουν και από τη Δύση. Αυτοί λοιπόν οι σχεδιαστές της οικουμένης όχι του Χριστού αλλά του Αντιχριστού ανέκοψαν γρήγορα αυτήν την θετική εξέλιξη με συνέπεια, όπως επιθυμούσαν, η αρχή της νέας χιλιετίας να μην ανήκει στον Χριστό, ηχθείς, τελείωσε έλεγαν η εποχή του ηχθείος, αλλά να ανήκει στον Αντίχριστο, υδροχώος, η εποχή του υδροχώου τώρα, ή της νέας εποχής. Γι' αυτό όσον αφορά εις τα της Ελλαδικής Αυτοκεφάλου Εκκλησίας, εξεπλάγει μεν όλοι, πολλοί από τους αδελφούς εδώ είναι καινούργοι και αυτή η αναδρομή καλή είναι. Οι παλιοί τα ξέρετε. Εξεπλάγημε λοιπόν όλοι όταν ο μέχρι της εκλογής του εις Αρχιεπίσκοπον Χριστόδουλος, ο Αποδημητριάδος, συντηρητικός και παραδοσιακός φαινόμενος ιεράρχης, όπως και το σύνολο των Ελλήνων ιεραρχών τότε, μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε ενθουσιώδη οικουμενιστή, ακολουθώντας και μερικές φορές ξεπερνώντας τον οικουμενιστικό βηματισμό του Φαναρίου. Έτρεχε πιο μπροστά και από τον Βαρθολομαίο. Έτσι, η αρχή της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα σημαδεύθηκε από την βεβήλωση της Αγιοτόκου αντιπαπικής Ελλάδος. Μέχρι του Χριστολούδου η Ελλάδα ήταν αντιπαπική, ορθόδοξη. Με την επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα τον Μάιο του 2001. Εις τα όματα όλων των Ορθοδόξων πιστών, ο αιρετικός Πάπας αποκαθάρθηκε και νομιμοποιήθηκε ως ο Αγιότατος Επίσκοπος Ρώμης. Αχριστεύθηκαν οι Άγιοι Πατέρες, οι Παπομάστιγες και οι Αντίπαπες, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο οποίος συνιστά τον Πάπα να καταράστε. Τους αχριστεύσαμε, τι τους γιορτάζουμε. Το κάστρο της αντιπαπικής Ελλάδος έπεσε για να ακολουθήσουν η εκπόρθηση και άλλων Ορθοδόξων ακροπόλεων, της Γεωργίας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ρουμανίας, που πρώτης Ελλάδος υπέκυψε, ετοιμάζεται όμως τώρα για δεύτερη φορά να παραδοθεί στον Πάπα. Ακόμη και τη σφόδρα αντιπαπικής Σερβίας, η οποία υπό τη νέα της εκκλησιαστική ηγεσία έχει ήδη παραδοθεί και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Πάπα, αφού εξουδετερώθηκε καθαιρεθής και εκδιωχθής ο νέος ομολογητής της πίστεως, επίσκοπος Κωσόβου, Αρτέμιος. Ο επί αιώνες πλανών την οικουμένη παπισμός, εστός εν τόπις Αγίης. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε να παραμείνει τουλάχιστον απόρθητο το κάστρο της Μεγάλης Ορθοδόξου Ρωσίας. Δεύτερη ανώτηση. Μετά του Πάπα εισήλθε πλήθος δαιμονίων στην Ελλάδα που δρούν ανενόχλητα. Γεμίσαμε από δαίμονες. Δεν περιμέναμε πάντως ότι θα ζούσαμε παρόμοια και χειρότερη βεβήλωση ιερών τόπων από τον διάδοχο του Χριστοδούλου, σημερινό Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο,
Μολονότι αυτό θα συνέβαινε κατά αναπόδραστη αναγκαιότητα, εφόσον όχι μόνο δεν αποκηρύχθηκαν όσα εκείνος έπραξε, αλλά εξακολουθούν μέχρι σήμερα να επαινούνται και να προβάλλονται υπό πλειάδος αρχιερέων μηδαυτού του Αρχιεπισκόπου Εξερουμένου, εις δε τα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, ένα ημερολόγιο, να προβάλλεται η επίσκεψη του Πάπα κάθε χρόνο ως μεγάλο και σπουδαίο ιστορικό γεγονός, ως διαρκής και μόνιμη αποδοχή του πανερετικού Πάπα. Έχει μπροστά μεγάλα χρονολογικά γεγονότα τα δίπτυχα του ημερολόγιο, βάζει 2001 η επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα. Μεγάλο γεγονός. Διαρκές έγκλημα, επαινούμενο. Τα βάζει για να μην χάσει τη σειρά. Ο Πάπας όμως, όπως τότε είχαμε γράψει, ήλθε στην Ελλάδα, αλλά δεν έφυγε, ως νοοτροπία και επίδραση, όπως και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στο οποίο για πρώτη φορά επί Χριστοδούλου επετράπη να διοργανώσει η οικουμενιστική εκδήλωση στην Ελλάδα και για το οποίο εδήλωνε σε συνέδριο ο Χριστόδουλος ότι δεν πρόκειται πλέον να αποχωρήσει η Εκκλησία της Ελλάδος. Θα είμαστε εκεί μαζί με τους αιρετικούς. Πραγματοποιήθηκε έτσι αυτό που εδίδαξε ο Κύριος, ότι αν μετά την εκδίωξη δαίμονος, όπως εξεδίωξαν οι Άγιοι Πατέρες τις αιρέσεις του παπισμού και του προστατισμού, του επιτρέψουμε του δαίμονος να επιστρέψει ξανά, τον διώξαμε τον Πάπα και τον επιτρέψαμε να ξαναέλθει. Τότε δεν επιστρέφει μόνος ο δαίμον, αλλά με τα πολλών άλλων δαιμόνων. Μετά την επίσκεψη του Πάπα, πλήθος δαιμονίων δρούν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και της Πολιτείας και της Πολιτείας. Αποδομούν, δυσφημούν, εξευτελίζουν τα ιερά και τα όσια. Ας την εικόνα της Ελλάδος πρώτου Πάπα και μετά από αυτόν. Πλήθος σκανδάλων πολιτικών και εκκλησιαστικών, διάλυση της οικογενείας με τα σύμφωνα ελεύθερης συμβίωσης και τους γάμους ομοφιλοφίλων, καθαίρεση των θρησκευτικών συμβόλων, περιθωριοποίηση του μαθήματος των θρησκευτικών και μετατροπή του από ομολογιακό και ορθόδοξο σε θρησκεολογικό και συγκριτιστικό, ισλαμοποίηση της Ελλάδος με τα τζαμιά και τους μετανάστες, λειτουργικές μεταρρυθμίσεις και μεταφράσεις με τα πατερική βλάσφημη και συναφιακή θεολογία, καύση και όχι ταφή των νεκρών, εκοσμίκευση μεγαλύτερη του κλήρου και του μοναχισμού και πολλά άλλα όνου και στην αριθμός. Όντως, τα έσχατα είναι πολύ χειρότερα από τα προηγούμενα. Κατά το αψευδές του Κυρίου στόμα, ακούσε το χωρίο, όταν δε το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διανύδρων τόπων, ζητούν ανάπαυση. Και μη ευρίσκον, λέγει, υποστρέψω εις τον οίκον μου, όθεν εξήλθον, και ελθόν ευρίσκει σε σαρωμένον, το σαρώσαμε, τον υποδεχθήκαμε τον Πάπα, σε σαρωμένον και τσεκοσμημένον, τότε πορεύεται και παραλαμβάνει 7 έτερα πνεύματα, πονηρότερα εαυτού. Και εισελθόντα κατοικεί εκεί και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρου να τον πω. Συνεχίζεται η κακή πορεία, ενδεικτική αναφορά σε μερικά θέματα. Δεν τα ξέρετε όλοι αυτά. Η ευνηδή αλλαγή στο εκκλησιαστικό σκηνικό της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ελπίζαμε ότι θα ανακόψει ή τουλάχιστον θα επιβραδύνει τον ταχύ οικουμενιστικό βηματισμό της. Ο εκλεγής Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος ούτε πρώτης εκλογής του, ούτε και μετά από αυτήν εστιλίτευσε ή έγραψε κάτι εναντίον του παπισμού και του οικουμενισμού. Τίποτε. Σε επίσκεψή μας στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου μετά την εκλογή, για να τον συγχαρούμε εγώ και η πρεσβυτέρα σύζυγός μου, βρεθήκαμε στην Αθήνα για άλλο θέμα και είπαμε ας πάμε, εξελέγει, να τον συγχαρούμε, μόνος του μας είπε, προφανώς γνωρίζουν ποιες είναι οι ανησυχίες μας, ότι αφού πρώτα τακτοποιήσει τα διοικητικά της Εκκλησίας, θα ασχοληθεί και με τα ομολογιακά, με τις σχέσεις μας προς τους ετεροδόξους. Αναχωρήσαμε ελαφρώς ευχαριστημένοι, τουλάχιστον με την προσδοκία ότι ίσως κάτι αλλάξει στο θέμα αυτό. Μολονότι προτεραιότητα έχουν πάντοτε τα της πίστεως, η ορθή τήρηση της οποίας επιφέρει
την ευλογία του Θεού και την εξομάλυνση των άλλων προβλημάτων, ποιμαντικών, διοικητικών, οικονομικών. Πέρασαν 3 έτη. Και όχι μόνο δεν άλλαξε κάτι, πρώτη φορά είναι που γράφω κάτι, μετά από 3 έτη. Και όχι μόνο δεν άλλαξε κάτι, αλλά η κατάσταση χειροτερεύει. Και η συμπόρευση με το οικουμενιστικό φανάρι είναι ολόθυμη και αδιατάρακτη. Εκτός του ότι και σε άλλους τομείς της ζωής της Εκκλησίας υπάρχει η χειροτέρευση της καταστάσεως. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος κατελήφθη από τους οικουμενιστάς και εξυγχρονιστάς με διαρκείς εναντίον του διαμαρτυρίες των πιστών Ορθοδόξων, ακόμη και αρχιερέων για όσα μεταδίδει. Ο Μητροπολίτης Γλυφάδος έκανε υπόμνημα διαμαρτυρόμενος. Τι σταθμός εκκλησιαστικός είναι αυτός? Του επισήμου θεολογικού περιοδικού της Εκκλησίας Θεολογία, το έχει γράψει πολλές φορές και ο κύριος Τάτσης και ο πατήρ Διονύσιος Τάτσης, με τόλμη και παρησία ο πατήρ Διονύσιος, προείσταται τοποθετηθεί ως διευθυντής σύμβουλος επί έτη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, θεολόγος, αγωνιζόμενος παντής θένη να μεταβάλει το μάθημα των θρησκευτικών από ορθόδοξο και ομολογιακό σε θρησκεολογικό και συγκριτιστικό. Και τον έβαλε διευθυντή. Είχε παλαιούς πολιούς καθηγητάς σοφούς και τώρα βάζει αυτόν τον πολέμιο του θρησκευτικού μαθήματος διευθυντή του περιοδικού Θεολογία. Σε πλήρη αντίθεση και διαμάχη με την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, διαμαρτύρονται οι θεολόγοι, αλλά και με την Ιερά Σύνοδο και την πλειονότητα των αρχιερέων. Πώς είναι δυνατόν και κατανοητόν, πώς συμβιβάζεται η κατάσταση, κατά την οποία η μεν σύνοδος προσπαθεί να αποτρέψει την υποβάθμιση και υποτίμηση του μαθήματος των θρησκευτικών, ο δε διευθυντής του επισήμου περιοδικού Θεολογία πρωτοστατεί προς την αντίθετη κατεύθυνση και μεταβάλλει σταδιακά και προς το παρόν προσεκτικά την θεολογία σε βήμα των οικουμενιστών και εξυγχρονιστών θεολόγων του τύπου της Ακαδημίας των Θεολογικών Σπουδών του Βόλου. Υπό την πίεση κληρικών και απλών πιστών που διαμαρτύρονται για καινοτομίες και πλάνες, η Σύνοδος παίρνει αποφάσεις οι οποίες όμως δεν εφαρμόζονται, όπως η σχετική με τις μεταφράσεις λειτουργικών κειμένων απόφαση. Παρά την απαγόρευση της Συνόδου, γνωστοί αρχιερείς, ο Δημητριάδος, ο Σκιατίστης, ο Πρεβέζης, παρά την απαγόρευση λοιπόν της Συνόδου, γνωστοί αρχιερείς χρησιμοποιούν μεταφράσεις στις ιερές ακολουθίες, προκαλώντας πολλές φορές την οργή ή τουλάχιστον την απορία των πιστών. Σε όσους συστηματικά και σχεδιασμένα κτυπούν την ελληνική γλώσσα ως στοιχείο σωστικό της αυτοσυνειδησίας των Ελλήνων, προστίθενται τώρα και κάποιοι αρχιερείς, προφασιζόμενοι ποιμαντικές ανάγκες, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν και να καλυφθούν όπως καλύφθηκαν επί αιώνες από φωτισμένους και από απαθείς Αγίους μας με πολλούς άλλους τρόπους, με ερμηνεία, με κηρύγματα κτλ. Η καταγγελία προς την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας του Σεμνού και θεολογικά συγκεκροτημένου Μητροπολίτου Κυθύρου κ. Σεραφείμ για εκκλησιολογική παρέκκληση και πλάνη του Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου σκεπάστηκε και ακυρώθηκε με μία σιβηλική και γρυφώδη απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, χωρίς σαφή και δημόσια αποκήρυξη της πλάνης εκ μέρους του Οσάνου Επισκόπου, ο οποίος εξακολουθεί ανεξέλεγκτος να προκαλεί το ορθόδοξο αίσθημα κοινωνών ανεπιφύλακτα με τους αιρετικούς. Η καταγγελθήσα από πλειάδα αρχιερέων καταστροφική θεολογική δραστηριότητα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου και μάλιστα υπό ενός εξ αυτών του Μητροπολίτου Γλυφάδος επισήμως με υπόμνημα προς την Ιερά Σύνοδο, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε ως μεγίστη και πρωτοφανή στην ιστορία της Εκκλησίας υποτίμηση και περιφρόνηση και βλασφημία εναντίον των Αγίων Πατέρων. Τι γιορτάζουμε τον Μέγα Φώτιο? Με τα πατερική εποχή λέει, αφήστε τους πατέρες, ο Δημητριάδος. Και έγινε καταγγελία στον Αρχιεπίσκοπο, σιωπή, καμία αντίδραση. Όχι μόνο λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται, αλλά και επαινείται γυμνή την κεφαλή στις αυλές του Οικουμενικού Πατριαρχείου και υπό οικουμενιστών θεολόγων για να αποτραπεί πιθανή λήψη μέτρων από την ενελάδη εκκλησιαστική ηγεσία.
αποκαλύπτεται πάντως σαφώς ότι όσοι εισηγούνται και υποστηρίζουν τα βλάσφημα φιλιναθήματα περί μεταπατερικής θεολογίας θέλουν να βγάλουν τους Αγίους Πατέρες από τη μέση, διότι πνευματοκινήτως και θεοπνεύστος έθεσαν όρια οι πατέρες, μέσα στα οποία δεν μπορεί ούτε να εισέλθει ούτε να κινηθεί ο άνευ ορίο και δογματικών φραγμών στοχαζόμενος και φλιαρών συγκριτιστικός οικουμενιστής θεολόγος της οικουμενικής κινήσεως. Τους είναι εμπόδιον οι Άγιοι Πατέρες και επιθυμούν να τους αγνοήσουν και να τους ξεπεράσουν, βλασφημούντες κατά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σε κάθε εποχή και με θαυμαστή μεταξύ τους συμφωνία αναδεικνύει Αγίους Πατέρες. Απρόσμενη βεβήλωση ιερού ναού, το τελευταίο. Εκείνο πάντως που δεν περιμέναμε είναι αυτό που συνέβη στις 12 Δεκεμβρίου του 2010, εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος στον μεγάλο και κεντρικό ναό του Αγίου Παντελεήμονος Σαχαρνών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το πρωί τελέστηκε το φρικτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο οποίο με τα φόβου και τρόμου παρίστανται και οι άγγελοι, και το βράδυ στον ίδιο καθαγιασμένο χώρο οργανώθηκε κοσμική συναυλία με κοσμικούς τραγουδιστάς και τραγουδίστριες και πλήθος μουσικών οργάνων. Ακόμη και αν δεν γνωρίζει κανείς τους ιερούς κανόνες που προβλέπουν αυστηρές ποινές για όσους μετατρέπουν τους ιερούς χώρους σε κοσμικά καταγόγια, είναι φράση των ιερών κανόνων, κοσμικό καταγόγιο, απλές θεολογικές γνώσεις και απλές αρχές ευσεβίες κραυγάζουν ότι οι ιεροί ναοί είναι ιεροί τόποι και όλα όσα υπάρχουν μέσα στο ναό είναι ιερά πράγματα. Μοναδική και αποκλειστική χρήση τους, των ναών και των ιερών πραγμάτων, είναι η λατρεία και η εξύμνηση του Θεού και η τέλεση των ιερών ακολουθιών. Όσοι δραστηριοποιούνται και ενεργούν μέσα στους ναούς έχουν ειδική μυστηριακή χάρη. Τι χάρη είχε ο τραγουδιστής, ο Νταλάρας? Έχουν ειδική μυστηριακή χάρη και αποστολή, όπως οι κληρικοί των τριών βαθμών της ιεροσύνης, αλλά και οι άλλοι καθίστανται στα διακονήματά τους, όπως οι ιεροψάλτες, οι αναγνώστες, οι νεοκόροι, με ειδική ιεροτελεστική ευχή και ακολουθία. Οι εκκλησιαζόμενοι επίσης μεταβαίνουν στους ναούς όχι για να ακούσουν κοσμικά τραγούδια από κοσμικούς τραγουδιστάς με κοσμικό περιεχόμενο, αλλά μόνον τα ευαγγελικά λόγια, ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, ώστε να αποσπαστούν από τα γήινα και να υψωθούν προς τα ουράνια. Ο ναός είναι οίκος του Θεού, είναι ο ουρανός επί της γης. Μπορεί κανείς να τον μεταβάλει σε κοινό οίκο, σε γη, σε χώρο κοσμικών και γήινων εκδηλώσεων? Τι νόημα τότε έχουν τα λειτουργικά παραγγέλματα άνω σχόμεντας καρδίας? Κάτω σχόμεντας καρδίας. Τα σθήρας, προσέξτε, μην μπουν μέσα. Κατηχούμενοι που είχαν προσεκτική και τα Άγια της Αγίης. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη ο προφητικός λόγος είναι πολύ αυστηρός για όσους δεν διαστέλουν, και το επικαλείται αυτό και ο σχετικός, δεν διαστέλουν μεταξύ ιερού και βεβήλου. Λέει ο προφήτης Εζεκίλ, η ιερείς αυτής της Ιερουσαλήμ, οι ιερείς αυτής υθέτησαν νόμων μου και ευεβήλουν τα Άγιά μου. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Αναμέσων Αγίου και βεβήλου ούδι έστελον και αναμέσων καθαρού και ακαθάρτου και ευεβηλούμην εν μέσω αυτών. Γι' αυτό και με τα θεία στοργής ο Κύριος εξεδίωξε όσους είχαν προσβάλει την ιερότητα του ναού, μετατρέποντας τον οίκον του Θεού εις οίκον εμπορίου. Το Άγιο Πνεύμα κατά τον Απόστολο Παύλο κατοικεί εντός του ναού του Θεού και δεν υπάρχει χώρος για άλλα πνεύματα. Θα μπορούσε κανείς να παραθέσει πάμπολες μαρτυρίες για την ιερότητα των ναών και την αποκλειστική τους χρήση μόνο για λατρευτικούς σκοπούς. Υπενθυμίζουμε απλώς ότι όταν στη Θεσσαλονίκη ο ιστορικός ναός του Αγίου Γεωργίου της Ρωτώντας χρησιμοποιήθηκε για παρόμοιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών εκ μέρους εν πρώτης του τοπικού επισκόπου, της Ιεράς Συνόδου,
άλλων ιεραρχών της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, των θεολογικών σχολών και του πληρώματος των πιστών που ζητούσαν από το Υπουργείο Πολιτισμού να αποδοθεί ο Ιερός Ναός αποκλειστικά στη λειτουργική χρήση και να πάψει ως μουσιακός χώρος να χρησιμοποιείται για καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις. Το τμήμα μάλιστα ποιμαντικής και κοινωνικής θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργάνωσε επιστημονική ημερίδα τον Μάρτιο του 1997 με θέμα «Άγιος Γεώργιος Ρωτώντα, λατρευτικός ή μνημιακός χώρος, ιστορική, αρχαιολογική, νομοκανονική και θεολογική προσέγγιση». Στα δημοσιευόμενα πρακτικά αυτής, στα δημοσιευμένα πρακτικά αυτής της ημερίδος, βρίστηκαν εις άφθονες μαρτυρίες για την αποκλειστική χρήση των ιερών ναών ως χώρων λατρείας μόνον. Επειδή ο ιερός ναός καθαγιάζεται κατά την τέλεση των εγγενείων και χρήεται διαγίου μύρου, αλλά και επειδή πολλαπλασιαστικός και πληθυντικός καθαγιάζεται με την εναυτό τέλεση των ιερών ακολουθιών των μυστηρίων, την ανάγνωση των ιερών λόγων και την παρουσία ιερών σκευών και εικόνων, μένει εσαΐ ιερός, ακόμη κι αν εγκαταληφθεί για ποικίλους λόγους, ακόμη κι αν ερυπωθεί. Μένει ιερός, εσαΐ, εις το διηνεκές. Από της πλευράς μάλιστα αυτής πρέπει να επανεξετάσουν το θέμα κάποιοι αρχιερείς που παρίστανται και οι ίδιοι στη βεβήλωση ιερών ναών που ανήκουν κακώς στην αρχαιολογική υπηρεσία, όπως παραδείγματος χάρη ο ιερός ναός του Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών, στα ερείπια του οποίου οργανώνονται κάθε έτος καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Υπάρχει πολύς χώρος δίπλα και γύρω από τον ναό για αυτές τις εκδηλώσεις. Και επίλογος. Τώρα σε ποιον να απευθυνθούμε και από ποιον να ζητήσουμε να επιληφθεί του θέματος? Τότε φωνάζαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα πού να απευθυνθούμε? Όταν η βεβήλωση του ναού του Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών έγινε με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Ερωνήμου, παρόντος και του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κυρίου Αναστασίου, θα τολμήσουν κάποιοι αρχιερείς το Άγιο Όρος, οι θεολογικές σχολές, να παραπέμψουν το θέμα στην Ιερά Σύνοδο? Δυστυχώς, τα ανοίγματα και οι αγάπες προς τους παπικούς και τους προτεστάντες ασκούν όντως διαβρωτική επίδραση. Αυτούς μιμούμαστε, γιατί αυτά εκεί είναι συνηθισμένη καθημερινή πρακτική, μέσα στους ναούς προτεστάντες και παπικοί, συναυλίες και κοσμικές εκδηλώσεις. Κατά τα άλλα, νομίζουμε ότι με τους διαλόγους και τα οικουμενιστικά αδρόμενα τους βοηθούμε και τους επηρεάζουμε να βρουν την αλήθεια. Διαβρωνόμαστε σε πολλά εμείς και αμφιβάλλουμε για την μοναδική αλήθεια του Ευαγγελίου και των Αγίων Πατέρων. Ήδη το παράδειγμα του Αρχιεπισκόπου μιμούνται κι άλλοι. Όπως εγγράφει στον Ορθόδοξο Τύπο, σε τελευταίο φύλλο, σε επαρχιακό ναό της Πελοποννήσου, μέλη τοπικού συλλόγου οργάνωσαν στο υπόγειο του ναού κάτω από το Ιερό Θυσιαστήριο εορταστική εκδήλωση με μουσικά όργανα, χορούς και φαγοπότια. Και όταν ο ιερεύς ο καημένος του ναού αντέδρασε, οι εκπρόσωποι του συλλόγου του είπαν: «Ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος πώς επέτρεψε και εισήλθαν όργανα στον ιερό ναό του Αγίου Παντελήμονος Αχαρνών και μάλιστα τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του? Τα όργανα στον Άγιο Παντελεήμονα δεν ήταν και μάλιστα αρκετά πλησίων του Ιερού Θυσιαστηρίου?» Ορθότατα ο συντάκτης του Ορθοδόξου Τύπου επιλέγει. Εμείς θα παραθέσουμε απλώς μία φράση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος αναφέρει ότι «ούκαι στη θέατρον η εκκλησία είναι